Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είμαι η Γεωργιάνα. Το άλλαξα λίγο σήμερα. Ναι, γιατί έτσι? Είπα να κάνω μια αλλαγή. Να πούμε κιόλας συγγνώμη πραγματικά για την καθυστέρηση. Απλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, τώρα στο κέντρο, επικρατεί λίγο ένας χαμός. Σήμερα δεν ξέρω τι έχει συμβεί γενικά στην πόλη μας. Και ότι δεν έχουμε νερό. Αυτό να το πω, να κάνω το παράπονά μου. Δεν ξέρω εσείς είχατε προς τα εκεί. Όχι, δεν είχαμε ούτε εμείς στην Καλαμαριά. Κάτι συμβαίνει. Και εκτός αυτού, πραγματικά, όποιος θέλει να πάει από Εγνατία Μοναστήριου, ας μην πάει. Ας μην πάει, κάτσε σπίτι σήμερα. Ναι. Ας δει μια ταινία, σε ακούσει εμάς, ας κάνει κάτι άλλο. Πραγματικά, γιατί είναι ο Τσίπρας εδώ και έχουν κλείσει τους δρόμους. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, πραγματικά. Μέσο, παιδί, μέσο. Άρχισα τα παραπονά μου. Λοιπόν. Τι γίνεται, σε πήρα, τους πήρα μονότερμα. Πώς είσαι? Καλά, εσύ? Καλά, με την ψυχή στο στόμα. Θα μου πεις τελικά το κραγιό που φοράς? Παρακαλώ, τα πρωί να μου πει το κραγιό που φοράει. Είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα και της πάει πάρα πολύ. Καλή. Θα το πεις μετά. Ωραία, να θα στα πω μετά, μυστικά. Να πω κιόλας ότι χθες είχαμε την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Και πραγματικά εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι ευχαριστώ το θέατρο πραγματικά που έχει μπει στη ζωή μου και ελπίζω και άλλοι άνθρωποι να το νιώθουν αυτό το συναίσθημα. Μου έχει προσφέρει πάρα πολλά. Δεν ξέρω, ό,τι και να πω νομίζω είναι λίγο για αυτή την Παγκόσμια ημέρα. Στη συνέχεια κιόλας θα δούμε, θα ακούσουμε μάλλον κάτι το οποίο έχω βρει. Θα δείτε, έκπληξη. Όλο εκπλήξεις έχω. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο, δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε, κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατής, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας. Δεν το έχω πει εγώ αυτό. Καλά, ήμουν σίγουρη. Όχι ότι δεν μπορείς να τα πεις κι εσύ, αλλά εντάξει, είσαι ακόμα μικρή. Να πω κιόλας ότι πήγα και την είδα την ηθοποιάρα μας, την ταλεντάρα μας εδώ. Ήμουν στο θέατρο, πάρα πολύ καλή, συγχαρητήρια κιόλας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γλυκούλα. Εντάξει, όχι να το πενιχτώ. Όχι, θέλω να μου πεις την αλήθεια πραγματικά, αν σου άρεσε ή όχι, γενικά σαν παράσταση πώς σου φάνηκε. Γιατί έχουμε πει άλλωστε ότι είναι μια παράσταση η οποία πραγματικά σε ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή, γιατί έχει πράγματα από παλιό καλό κινηματογράφο, ελληνικό. Να σου πω την αλήθεια, μου θύμισες κάποια στιγμή όταν ξεκίνησες να παίζεις. Μου θύμισες πάρα πολύ. Την Αλίκη Βουρκλάκη. Όχι, την Τζέννη Καρέζη, δεν ξέρω. Τόνος φωνής σου. Ίδιες. Κάτι μου τη θύμισε. Ίδιες με την Τζέννη. Τώρα μην ειρωνεύεσαι. Μια καλή κουβέντα πήγα να σου πω, μου αναγκάζω να την πάρω πίσω. Ας ακούσουμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε. Could stay awake just to hear you breathing. And I don't wanna miss a thing. Επιστρέψαμε λοιπόν, αλλά πάνω στη φούρια μου ξέχασα να πω ότι σήμερα όποιος ακροατής θέλει να κερδίσει ένα βιβλίο του Θάνου Κονδύλη, τρεις φορές νύφη, είναι εκδόσεις ψυχογιός, μπορεί να τηλεφωνήσει, θα μας πεις λίγο τις... τον τρόπο επικοινωνία. Βεβαίως, θα τους πω και θα τους πω και αργά για να μην γκρινιάζεις. Λοιπόν, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2313-022-040 είτε να μας στείλετε ένα email στο radio@eolas.org. Εντάξει, βέβαια. Ευχαριστημένη. Ένα βιβλίο λοιπόν τρεις φορές νύφη του Κονδύλη. Μπορείτε να πάρετε όποιος θέλει τηλέφωνο. Θα γίνει δικό του. Μαρία Τσιρίτα, η καρδιά του βράχου, πάλι εκδόσεις ψυχογιός. Όπως καταλαβαίνεις, θα δώσουμε πολλά βιβλία σήμερα. Σήμερα θα γίνει χαμός. Με τα βιβλία, ναι. Όποιοι είναι λάτρεις λοιπόν των βιβλίων και γενικά τους αρέσει, εννοείται, μπορεί να μας τηλεφωνήσει, να μας στείλει κάποιο email, ούτως ώστε να κερδίσει αυτά τα βιβλία. Η γυναίκα στο παράθυρο, AJ Finn, εκδόσεις ψυχογιός. Όσοι θέλουν μπορούν να μπουν στο ίντερνετ να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για να τηλεφωνήσουν μετά. Την υπόθεση του βιβλίου, οτιδήποτε θέλουν να ξέρουν. Ακριβώς. Επίσης, θυμάσαι που είχαμε κάνει κάποια στιγμή και μια συνέντευξη με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και είχαμε δώσει κάποιες προσκλήσεις. Ναι, βεβαίως, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. 29, 30 και 31 Μαρτίου, λοιπόν, το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ πηγαίνει στο κινηματογράφο Τριανών στην Αθήνα και μπορούν πάλι οι ακροατές μας να κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση.
Φεστιβάλ λοιπόν ντοκιμαντέρ για όσους τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Και άφησα τελευταίο επειδή άκουσα πάρα πολύ καλά λόγια για το Sorry Λάθος Κρεβάτι στο θέατρο Άρατος. Πάλι μια διπλή πρόσκληση σήμερα, επειδή μου είπε κάποια που πήγε, δηλαδή η κοπέλα που κέρδισε την πρόσκληση, ότι ήταν φανταστικό έργο. Και επειδή θέλω και κάποιος ακόμη να έχει την τύχη να πάει να το δει, ακόμη μια πρόσκληση λοιπόν. Άλλες ευκαιρίες τώρα, ναι. Εδώ, χαμός, σήμερα δίνουμε τώρα. Σαν τον Άι Βασίλη νιώθω. Να πάμε λίγο όμως στα δικά μας, λοιπόν, γιατί χάσαμε πολύ χρόνο, ναι, με όλα αυτά. Να προχωρήσουμε λοιπόν σε θέατρο. Το πρώτο που έχουμε να σας προτείνουμε είναι «Πριγκίπισσες», ένα παραμύθι για το τράφικινγκ. Στο πολιτιστικό κέντρο Κυψέλης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, η Βαρβάρα Νταλιάνη και ο Γεράσιμος Ιωάννου δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό δράμα στο οποίο συμμετέχει το κοινό, με θέμα την εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας, κυρίως ως μέλος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που απασχολεί όλους μας, πολύ, και στις παλαιότερες εποχές και όσο προχωράνε τα χρόνια. Δεν σταματάει πραγματικά αυτό. Και πραγματικά με λυπεί πάρα πολύ, άμα σκέφτεσαι ότι ακόμα υπάρχει κόσμος που το κάνει αυτό και αντιμετωπίζει, ναι, ακριβώς. Αντιμετωπίζω τις γυναίκες σαν ένα κομμάτι κρέας που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή. Πρέπει και εμείς να φωνάξουμε και να ακουστεί η δικιά μας φωνή για να βοηθήσουμε λίγο και αυτές τις γυναίκες. Συνεχίζω λοιπόν με το... Νομίζω τουλάχιστον πια στη χώρα μας δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να συμβαίνει και να μην το ξέρεις. Ναι, σωστό. Απλά υπάρχουν χώρες που νομίζω ότι είναι πιο... Είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα, ναι, σίγουρα. Συνεχίζουμε λοιπόν με το έργο, το οποίο είναι ένα αλληγορικό δράμα που πραγματεύεται την ιστορία τεσσάρων γυναικών θυμάτων τράφικινγκ. Καθώς οι ιστορίες τους μπερδεύονται με τον κόσμο του παραμυθιού, οι γυναίκες ονομάζονται από τα σημεία του ορίζοντα, δηλαδή Ανατολή, Βοράς, Δύση και Νότος. Όλες τους πρέπει να περάσουν μια δοκιμασία που μπορεί να τους κοστίσει τη ζωή. Ποια θα είναι η κατάληξη των κοριτσιών? Τα κείμενα λοιπόν αυτά βασίζονται σε πραγματικές ιστορίες. Τι άλλο πρέπει να ξέρετε, γίνονται στον Πολυχώρο Άννα και Μαρία Καλουτά. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με... Κάποια στιγμή, δεν ξέρω βέβαια, δεν είμαι σίγουρη για αυτό που λέω. Αυτό το συγκεκριμένο έργο, το οποίο παίζεται στην Αθήνα, το είπαμε αυτό, έτσι. Ναι. Παίζονταν σε ένα πολιτιστικό κέντρο, αν δεν κάνω λάθος, με δωρεάν είσοδο και μετά θα μεταφερθεί σε αυτό τον πολυχώρο που λες. Ναι, το είπα. Α, το είπα στην αρχή, ναι, α, ναι. Έχει τελειώσει μάλλον τότε εκεί πέρα και έχει μεταφερθεί. Ναι, ήδη. Ήταν στο πολιτιστικό κέντρο Κυψέλης με ελεύθερη είσοδο και τώρα έχει πάει στον πολυχώρο Άννα και Μαρία Καλουτά. Να πούμε ότι οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Κέντρου Μέρημνας Οικογένειας και Παιδιού, της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Πολιτισμού. Γενικά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να ανέβει αυτή η συγκεκριμένη παράσταση. Να συνεχίσουμε λοιπόν με ένα έργο εδώ στην πόλη μας, στο Θέατρο Αυλαία λοιπόν. Έρχεται η μια πορνογραφική σχέση του Φιλίπε Μπλασμπάντ στο Θέατρο Αυλαία. Ένας άντρας λοιπόν και μια γυναίκα συναντιούνται στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου για να εκπληρώσουν μια σεξουαλική φαντασίωση. Δεν ξέρουν ο ένας το όνομα του άλλου. Το μόνο που επιθυμούν είναι μια καθαρά σαρκική σχέση. Όμως η μία συνάντηση διαδέχεται την άλλη. Τώρα πια τους ενώνει κάτι πέρα από το σεξ. Τι είναι πιο τρομακτικό, το να πραγματοποιήσεις μια ανομολόγητη ερωτική φαντασίωση ή το να τολμήσεις να απογυμνωθείς στα μάτια του άλλου? Εσύ τι πιστεύεις? Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή την ερώτηση. Πολύ δύσκολη ερώτηση που πραγματικά νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ, ειδικά όσο περνάνε τα χρόνια. Αυτό το πράγμα είναι όλο και πιο συχνό. Ναι, σίγουρα είναι πιο συχνό. Θέλω να πω ότι οι σχέσεις πια δεν είναι τόσο αληθινές, τρυφερές, θα έλεγα, όσο ήταν κάποτε. Σίγουρα, σε καμία περίπτωση δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Κάποτε οι άνθρωποι δεσμευόντουσαν και πολύ πιο νωρίς με τα δεσμό του γάμου, εννοώ. Έκαναν οικογένειες, οι οικογένειες κρατούσαν για πάντα, και σύζυγοι και γονείς. Τώρα νομίζω γενικά ο δεσμός και η έννοια της οικογένειας και του ζευγαριού έχει ελοποιηθεί. Ναι. Τώρα χωρίζουν. Ναι, χωρίζουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Αυτό νομίζω ότι είναι η πιο σωστή διατύπωση. Ναι. Ακριβώς δηλαδή. Και όσοι έχουν καταφέρει πραγματικά να δημιουργήσουν σχέσεις, πιστεύουν ότι έχει βάθος, έχει μέλλον. Είναι καλά και ευτυχισμένοι. Καλό είναι να προσπαθούν για τις σχέσεις τους. Γενικά να κάνουν οτιδήποτε καλύτερο για να προχωρήσει αυτό. Νομίζω πραγματικά ότι οι σχέσεις χωρίζονται, θα το έλεγα, σε πολλές κατηγορίες.
πάρα πολλές. Και πραγματικά η κάθε σχέση έχει αντιμετωπίσει και ένα άλλο πρόβλημα, θα έλεγα. Ειδικά όσο περνάνε τα χρόνια. Αυτό που είπες. Δηλαδή, ποια σχέση και οι γάμοι δεν κρατάνε. Χωρίς για τον οποιοδήποτε λόγο. Και πάλι οι γάμοι που κρατάνε μπορεί να έχουν μυστικά κρυμμένα. Εκτός από τα μυστικά, κάποια στιγμή βλέπεις ζευγάρια, οικογένειες και αυτά που δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει πλέον αυτό που λέμε η έννοια σύζυγη. Αποξενώνονται μεταξύ τους. Πολύ ίσως κρίμα. Μένουν στο γάμο για, για άλλους. Ναι, όχι μόνο για το. Ο καθένας για το δικό του συμφέρον. Εντάξει, νομίζω το βλέπεις πολύ. Δεν το βλέπεις ως ανθρώπινα, ναι, λίγο ομά. Μα έτσι γίνεται πια. Πραγματικά έτσι γίνεται. Να σου πω κιόλας ότι είναι μια θεατρική διασκευή της ομώνυμης ταινίας. Το 1999 λοιπόν, αυτή η ταινία, μια πορνογραφική σχέση, του Φρεντερίκ Φοντιέν, έκανε την πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες, αποσπώντας πάρα πολλά βραβεία και θυθυραμβικές κριτικές, θα έλεγα. Πραγματικά, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα έργο το οποίο ακόμα και τώρα στο θέατρο θα κάνει μεγάλη θράψη από τη στιγμή που έχει αποσπάσει και πάρα πολλά βραβεία και πολύ καλές κριτικές. Ο κόσμος δηλαδή θα το προτιμήσει. Σίγουρα θα το προτιμήσει. Γενικά έχεις παρατηρήσει ότι πάρα πολλές παραστάσεις που έχουν γίνει πρώτα κινηματογραφικές ταινίες, είτε ήταν βιβλία και αυτά, και έχουν πετύχει. Προσπαθεί ο κόσμος να τις μεταδώσει στον κοινό λαό, να πούμε, και με διαφορετικούς τρόπους για να καλύψει όλα τα γούστα, και είναι πολύ καλό αυτό το πράγμα που κάνουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση να σου πω λοιπόν ότι ο σεναριογράφος, ο Φιλίπε Μπλασπάντ, διασκεύασε ο ίδιος το σενάριο αυτό, οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μια διασκευή, το οποίο έγινε μια θεατρική, στη θεατρική σκηνή δηλαδή την ταινία, κερδίζοντας όμως πάλι το κοινό, αλλά και τους κριτικούς μέσα από αυτή την ερωτική ιστορία. Παίζουν Χριστίνα Δενδρινού και ο Βαγγέλης Παπαδάκης. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτού του είδους οι παραστάσεις, οι ταινίες που αφορούν για τις σχέσεις. Βαθύ θέμα πάλι θίξαμε. Ακριβώς. Να περάσουμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε μετά. Επιστρέψαμε λοιπόν. Θα μπω πολύ δυναμικά σε ένα πολύ δυνατό έργο, θα έλεγα, το οποίο παίζεται για λίγες παραστάσεις ακόμη στην Αθήνα. Βάκχες λοιπόν, στη σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Όταν λοιπόν η ροκ μουσική ηλεκτρίζει τον ποιοτικό λόγο του Ευρυπίδη, όταν η πανκ βάζει στην πρίζα το μύθο των Βακχών, τότε ο μέγας θεός Διόνυσος τραγουδάει. Ο Άρης Μπικιάρης εμφανίζεται για πρώτη φορά στην κεντρική σκηνή της στέγης, προσεγγίζοντας τη σύγκρουση μεταξύ του βασιλιά Πενθέα και του θεού Διονύσου σαν ένα οργισμένο ύμνο πάνω στο διχασμό της ανθρώπινης ψυχής, της λογικής και το ένστικτο. Πάνω λοιπόν σε ένα άνυδρο σεισμικό τοπίο, ένα σχήμα εκλεκτών ερμηνευτών, που θα έλεγα ότι παίζει και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η οποία είναι πολύ αγαπημένη. Πάρα πολύ. Ναι, ηθοποιός, το έχω ξαναπεί άλλωστε. Καλούνται μέσα σε ένα μουσικοθεατρικό, θα έλεγα, στοχασμό να μας αποδείξουν και να μας δείξουν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε φανταστεί. Στην εκδοχή λοιπόν των Βακχών από τον Μπινιάρη δεν βρισκόμαστε απλώς σε ένα θέατρο. Βρισκόμαστε στον οίκο του Διονύσου, του θεού του θεάτρου. Ξεχάστε όμως για λίγο τον Διόνυσο, τον νέο θεό. Στην παράσταση δεν θα ακούσετε τις βάκχες, αλλά τους τελεστές, γιατί μια τελετή θα δείτε, προς τιμήν αυτού του νέου θεού που υβρίστηκε, όχι μόνο από τον Πενθέα, αλλά από όλους. Έτσι, αντί για τον Πενθέα, θα δείτε εδώ τον βασιλιά. Αντί για την Αυγαή, θα δείτε τη μητέρα. Αντί για τον Τηρεσία, τον μάντη της πόλης. Μέρος της τελετής είναι και η αναπαράσταση ενός έργου που έρχεται από πολύ παλιά για να μας μιλήσει για τα σημερινά, αλλά και για τα παντοτινά. Οι Βάκχες, λοιπόν, το Ευρυπίδη, το μόνο έργο που διασώθηκε, με πρωταγωνιστή το θεό του θεάτρου. Τι να πω, πραγματικά ένα πολύ δυνατό έργο. Είναι ένα έργο το οποίο πάντα θα παίζεται, σε εισαγωγικά.
Εντάξει, πάντα. Αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει, γιατί δεν ανεβάζουν πολύ. Δεν εννοώ ότι συνέχεια θα έχουμε, θα ακούμε ότι παίζονται οι βάκτιες εκεί. Εννοώ ότι πάντα θα θέλουν κάποιοι να το κάνουν με πράξη. Καλά, αυτό, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Άρης Μπινιάρης, να σου πω ότι έκανε την παρθενική του, θα έλεγα, εμφάνιση στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου πέρσι με τους Πέρσης του Εσχύλου. Μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι αυτός ο σκηνοθετής, άνθρωποι που πραγματικά τολμάν και αγγίζουν τέτοια έργα, μόνο και μόνο από την προσπάθεια είναι για μένα τεράστιοι. Αυτό ναι, αλλά και απαιτήσεις είναι πάρα πολύ. Καλά, πάρα πολλές. Εννοείται αυτό. Για τέτοια πολύ γνωστά και δυνατά έργα πρέπει να είσαι, εντελώς ακριβώς, to the point για να το καταφέρεις. Δοκιμάζουν και προσπαθούν να αναδείξουν ζητήματα προσωπικής ελευθερίας, κοινωνικού δογματισμού, ιστορικής μνήμης. Είναι πραγματικά θέματα τα οποία δύσκολα θα καταπιαστεί κάποιος με αυτά να ασχοληθεί. Γι' αυτό το λέω ότι πραγματικά μπράβο, το μόνο και μόνο που παίρνει το ρίσκο και το θάρρος, έχει τα κότσια να κάνει κάτι τέτοιο. Και ειδικά σε μια χρονική συγκυρία όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, που μοιάζει ανήμπορη να κάνει το επόμενο βήμα, αυτός ο άνθρωπος στον χώρο του θεάτρου το κάνει. Και καταπιάνεται με κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία λοιπόν, να προχωρήσουμε στην επόμενη παράσταση, το σπίτι στο Μέγαρο Μουσικής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πρωτότυπο νεοελληνικό έργο σε μορφή θεατρικής, ηχητικής και εικαστικής εγκατάστασης και έχει συνδημιουργηθεί από 4 νέους Έλληνες καλλιτέχνες. Στο σπίτι εκτελήσεται μια αλληγορική ιστορία για την ψευδαίσθηση της ελευθερίας, μια ακροβασία 3 προσώπων ανάμεσα στο λογικό και στο παράλογο. Μέσα από μια φαινομενικά αθώα συνθήκη, αναδύεται η ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει, να εξουσιάζεται, να ξεπεράσει τη μοναξιά του, ουσιαστικά να απαλλαγεί από την αποκλειστική ευθύνη της ύπαρξής του. Οι δημιουργοί συνεργάστηκαν αρμονικά, ώστε να σχεδιάσουν μια πρόταση που να εξερευνά τη θεατρική πλατφόρμα και νέους τρόπους έκφρασης με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Πρόκειται για μια υβριδική παράσταση, η οποία συνδέει το θεατρικό κείμενο με τον ήχο, το φωτισμό και τις ψηφιακές τέχνες. Για τη δημιουργία του έργου στήθηκε μια καλλιτεχνική σκηταλοδρομία, σύμφωνα με την οποία το θεατρικό κείμενο ηχογραφήθηκε, η ηχογράφηση έγινε ηχητικό έργο και το ηχητικό έργο εγκατάσταση με φώτα και κινούμενα γραφικά. Όλα συνυπάρχουν δυναμικά, παράγοντας ένα συγχρονισμένο αποτέλεσμα. Ο θεατής εισέρχεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, φοράει ακουστικά, ο ήχος είναι σχεδιασμένος για αυτό το μέσο, για τα ακουστικά δηλαδή που θα φοράτε όποιοι θα πάτε να δείτε τη συγκεκριμένη παράσταση, και στη συνέχεια γίνεται μέρος ενός οπτικοακουστικού θεατρικού δρόμενου που εκτυλίσσεται με αυτό το επίκεντρο. Το έργο αναπαράγεται ψηφιακά. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ πρωτοποριακό. Αυτό, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ κάτι παρόμοιο να συμβαίνει. Και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους. Μ' άρεσε πάρα πολύ όταν το διάβασα. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μόνο από τα βήματα που σου εξηγεί. Τώρα σα διάβασα ένα πολύ μικρό κομμάτι για να έχετε μια ιδέα. Καταλαβαίνεις, μπαίνεις στη διαδικασία να καταλάβεις πώς οι άνθρωποι έχουν συνδυάσει τις δυνάμεις τους για να βγάλουν κάτι τέτοιο. Και μπράβο να σου τους πω ότι είναι αλήθεια. Με κάποιον το συζητούσε αυτό και μου είπε ότι θα πήγαινε τις προάλλες και μου είπε, αν δεν κάνω λάθος, ότι τους πήγαν σε ένα γκαράζ για ότι είναι για μικρό αριθμό ατόμων. Δηλαδή δεν μπορούν να μπουν 30 άτομα, ας πούμε. Είναι συγκεκριμένοι οι άνθρωποι. Τους δώσουν σε ένα γκαράζ. Κάτι τέτοιο. Και είναι σε υπόγειο πάρκινγκ, σε υπόγειο όχι σε γκαράζ. Πάνω κάτω. Κάτι τέτοιο. Και να πούμε κιόλας ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι αρκετά οικονομική. Ναι. Ακριβώς. Θες να συνεχίσουμε σε ταινίες, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, ή να πάμε λίγο σε. Να συνεχίσουμε. Συνέχισε. Εγώ. Έφτιασε εγώ. Τι τιμή. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με ταινίες και να πούμε πρώτα Το κορίτσι στην ομίχλη, το οποίο είναι μια ταινία που νομίζω βγαίνει αύριο. Δεν έχει βγει ακόμα. Ναι, αύριο Πέμπτη. Το είδος της ταινίας είναι μυστηρίου. Και να πούμε και λίγα λόγια για την υπόθεση. Η συγκεκριμένη ταινία είναι βασισμένη στο πολύ μεταφρασμένο ομώνυμο βιβλίο, το οποίο νομίζω είναι και ιταλικό κιόλας.
Η ταινία ακολουθεί την εξαφάνιση μιας 16χρονης κοπέλας, της Άννας Λου, από ένα μικρό χωριό των Ιταλικών Άλπεων. Ο ενηγματικός αστυνομικός ερευνητής Βάγγελ καλείται να εξιχνιάσει το μυστήριο και σύντομα συνειδητοποιεί ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό. Δουλεύοντας με εχθρό του τον χρόνο και έχοντας να αντιμετωπίσει τα ξέφρενα μίντια, ο Βόγγελ, πρέπει να χρησιμοποιήσει ανορθόδοξες μεθόδους για να αποκαλύψει την αλήθεια σε μια πόλη που τα κίνητρα είναι δυσδιάκριτα, τα γεγονότα διαστρεβλώνονται συνεχώς και όλα είναι πιθανά να είναι υπόπτα, περίεργα, γενικά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο, συγκρατάει γενικά σε ένα άγχος, μια αγωνία για την εξέλιξη της ιστορίας. Μου αρέσουν αυτές οι ταινίες. Αυτό. Να σου πω, όταν είδα, την διάβασα αυτήν. Δεν σου άρεσε. Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Όταν είδα, δεν ξέρω, έχεις δει καθόλου τη φωτογραφία που είναι στην ταινία? Ναι, την έχω δει. Τρόμαξες? Όχι, δεν τρόμαξα. Νόμιζα ότι ήταν ελληνική, γιατί ο Γκριζομάλης, ο ηθοποιός. Ποιον σου μοιάζει? Μου μοιάζει με έναν ηθοποιό, τον οποίο δεν τον θυμάμαι τώρα Έλληνα. Και λέω, μα καλά, λέω, βγήκε καινούργια ταινία ελληνική. Αφού λέω, δεν ξέρω κάτι, δεν θα το ήξερα, δεν μπορεί. Απίστευτη. Και λέω, μπράβο, λέω, και αυτός ο ηθοποιός είναι καλός. Δηλαδή, μα μ' αρέσει, έχω δει πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές που έχει κάνει. Και λέω, μπράβο, σκέφτομαι από μέσα μου. Αλλά τελικά έκανα λάθος. Μπέρδεψες, καμία σχέση, ναι. Τώρα βλέπω τη φωτογραφία της ταινίας. Δεν σου μοιάζει, λέγαμε, δεν ξέρω, μόνο μου. Όχι, καθόλου δεν μοιάζει. Τώρα μιλάμε για κάτι το οποίο μας ακούνε, δεν μπορούν να καταλάβουν. Μπείτε λίγο να δείτε την αφίσα. Μήπως καταλάβει κάποιος από όλους σας τι εννοεί η Γεωργιάνα σήμερα για τη συγκεκριμένη αφίσα. Είναι το ένιγμα, quiz. Συνέχισε. Εγώ δεν έχω να πω, εσύ έχεις ταινία. Α. Βέβαια. Όλα εκπλήξεις σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην επόμενη ταινία, Ready Player One. Η συγκεκριμένη ταινία είναι επιστημονικής φαντασίας, το είδος της, και πάμε λοιπόν στην υπόθεση, την περίληψη, για να ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Η ταινία διαδραματίζεται το 2045 με τον κόσμο στα όρια του χάος και της κατάρρευσης. Η ανθρωπότητα έχει βρει σωτηρία στο Όασις, ένα επεκτατικό σύμπαν εικονικής πραγματικότητας που δημιουργήθηκε από τον ευφυή και κεντρικό James Halliday, συγγνώμη παιδιά. Όταν ο Halliday πεθαίνει, αφήνει την αμύθιτη περιουσία του στο πρώτο άτομο που θα βρει, ένα ψηφιακό πασχαλινό αυγό, το οποίο έχει κρύψει κάπου στο Όασις, πυροδοτώντας ένα διαγωνισμό που καθυλώνει όλο τον κόσμο. Όταν ένας απίθανος νεαρός ήρωας με το όνομα Wade Watts, τι είναι αυτά τα ονόματα, καθόλου δεν μου αρέσουν σήμερα, αποφασίζει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, παρασύρεται σε ένα ηλικιώδες κυνήγι θησαυρού που αψηφά τους κανόνες της πραγματικότητας μέσα σε ένα φανταστικό σύμπαν μυστηρίου, ανακαλύψεων και πολλών κινδύνων. Πώς τον είπες αυτόν που υποδιέται? Ποιον? Αυτόν το Halliday. Halliday. Mark Rylance είναι. Όχι, ο όχι, το όνομα το που έχει στην ταινία. Ποιον υποδιέται, πώς λέγεται το όνομά του? James. James. Ναι. Α. Ξέρεις τι, νόμιζα, επειδή υπάρχει ένας τραγουδιστής, ο Johnny Halliday, ότι υποδιόταν αυτόν και λέω, τι ακριβώς συμβαίνει? Τι έχεις πάθει σήμερα με τις ταινίες, δεν λέω άλλη, εντάξει, ρέμισε. Όχι, επειδή άκουσα το επιθετό του και το λένε Halliday και είναι πολύ γνωστός τραγουδιστής αυτός της rock and roll, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Όχι, όχι, James. Α, James, δεν είναι Johnny Halliday. Όχι, είναι James. Α, εντάξει. One time and last for. Δυστυχώς η έκπληξη αναβάλλεται. Την επόμενη φορά θα το χρωστάω και σε σένα και στους ακροατές μας. Παρόλο που εγώ χθες, το άκουσα. Παρόλο που χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, ήθελα κάτι να σας βάλω σχετικό με αυτό. Κάτι που έψαξα πραγματικά πολύ και βρήκα από το αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο λέει πως ξεκίνησε ουσιαστικά αυτή η μέρα, η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, πώς ξεκίνησαν και ποιοι, για πόσο κρατάει. Ήταν κάτι, ένα απόσπασμα μικρό θα ακούγαμε από την γνωστή Άννα Συνοδεινού. Πραγματικά το χρωστάω για την επόμενη φορά, μπορεί να έχει περάσει μια εβδομάδα,
αλλά, δύο εβδομάδες, συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι δεν έχει σημασία. Ναι, δεν έχει σχέση. Ναι. Καλό είναι να τα ακούσετε, ειδικά οι λάτρες του θεάτρου. Ακριβώς. Γιατί είναι καλό, γνωρίζουμε ότι χθες ήταν η μέρα του, η Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, αλλά καλό θα ήταν να γνωρίζουμε και από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Ναι, πέντε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, να πω κάτι άλλο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε ο Πάνος Κοκκινόπουλος. Πολύ μου αρέσει. Ναι, έχουμε ξανααναφερθεί στο παρελθόν σε αυτόν και σου έχω πει και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω σε κάτι από όλες αυτές τις δουλειές που έχει κάνει. Ένας πολύ έξυπνος και ενδιαφέρον άνθρωπος. Αυτό μου βγάζει δηλαδή ως προσωπικότητα. Και αυτό που ήταν είναι ότι δεν έχει δει τίποτα στην τηλεόραση. Είδε μόνο 5 λεπτά από ένα πράγμα που λέγεται τατουάζ και έφρυξε. Δηλαδή παίζουν πιο ανθρώπινες τις οικογενειακές ιστορίες που γελάμε λέει σε αυτά παρά εκεί. Και του λέει ο δημοσιογράφος ότι παίζουν και καλοί ηθοποιοί. Εκεί δεν παίζουν μόνο κακοί όπως λέτε. Λέει και καλοί ηθοποιοί λέει να παίζουν. Όσο καλός ή κακός ηθοποιός και αν είσαι, όταν λες 25 σελίδες και 25 από αυτές τις σελίδες είναι βλακίες, πώς θα τις πεις? Βλακωδός. Όπως και να έχει. Ακριβώς. Και να πούμε, να θυμίσουμε ότι παίζει η Παπούλια, η Μυρτώ Αλικάκη και πάρα πολύ ακόμα γνωστή. Και μάλιστα παίζουν και άνθρωποι που ο κύριος Κοκκινόπουλος έχει συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν. Εννοείται. Ειδικά για την κυρία Λυκάκη πολλές φορές. Εννοείται, ακριβώς. Αλλά πραγματικά αυτό που είπε ότι άλλο να λες 25 βλακίες και πραγματικά αυτές τις 25 βλακίες ήταν βλακίες και άλλο να λες Σέξπιρ αυτό. Ναι. Επίσης τον ρώτησαν κιόλας ότι αν παίζει ο Ντάνος, πώς του φαίνεται. Και λέει είτε παίζει ο Ντάνος, λέει ότι παίζει γάτα μου, το ίδιο λέει μου είναι. Αυτό ανέφερε. Δεν έχει λέει καμία σημασία. Αρκετά καυστικό. Ναι. Το ίδιο πράγμα λέει πως είναι. Και ότι είμαι σίγουρος ότι αποκλείται να παίζει χειρότερο από τους άλλους. Εντάξει, αυτό πιστεύω ότι είναι μεγάλη προσβολή. Γιατί υποτίθεται ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν. Αυτός που έχει βγει από ένα reality. Κοίταξε να δεις. Πολλοί εναντιώθηκαν στο γεγονός ότι παίζει κάποιος αντιεπαγγελματίας, ενώ χωρίς να το έχει σπουδάσει σε μια τέτοια πολύ επιτυχημένη σειρά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι ευκαιρίες είναι για όλους. Να σου πω κάτι. Αυτό που είπαμε, γιατί νομίζω το έχουμε ξαναζητήσει, ναι, το έχουμε ή κάτι παρόμοιο τέλος πάντων, είναι ότι μια χαρά τον βλέπουμε. Παίζει ή δεν παίζει, είναι δικό του θέμα. Το θέμα είναι τι θα κάνει μετά. Ναι, ναι. Αν είναι καλός, θα μείνει στο χώρο. Αν δεν είναι, δεν θα μείνει. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το ζητούμενο, ότι αν δεν είναι, τι θα κάνει μετά. Δηλαδή βλέπουμε και άλλες, είδαμε και άλλους ανθρώπους που βγήκαν από το Survivor που ασχολήθηκαν με την παρουσίαση, ασχολήθηκαν με κάτι άλλο. Αυτός διάλεξε ένα επάγγελμα, την υποκριτική, γιατί άλλο να είσαι παρουσιαστής, δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον εμένα, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Εντάξει, κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της. Θέλω να σου πω ότι, παράδειγμα, κάποιος ασχολήθηκε με την παρουσίαση του χρόνου, μπορεί να έχει, πιστεύω, περισσότερες πιθανότητες να έχει μια πρόταση για την παρουσίαση από ότι αν ο Αγγελόπουλος δεν είναι καλός στην υποκριτική του χρόνου να έχει για κάποιο σύριαλ. Γιατί πλέον και όλα και τα σύριαλ και τα θέατρα όλα έχουν μειωθεί δραματικά, οι ευκαιρίες είναι πολύ λιγότερες, οι ηθοποιοί είναι συγκεκριμένα επιλεγμένοι. Γιατί και οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι όλοι γνωρίζουν ότι μετράει, πουλάει, οτιδήποτε. Ακριβώς αυτό. Ούτε σε να σου πω κάτι, ο ηθοποιός πια δεν είναι κλειστό επάγγελμα. Ναι. Να πεις ότι έχει καταργηθεί ούτως ή άλλως και η άσκηση επαγγέλματος. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να γίνει. Εννοείται. Και εντάξει, να σου πω κάτι, ούτως ή άλλως στο παρελθόν έχουμε δει και ανθρώπους που δεν τα είχαν σπουδάσει και γίνανε πραγματικά πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Ακριβώς. Να αναφέρουμε λίγους από αυτούς την επόμενη φορά. Το ψάξουμε λίγο και να αναφέρουμε. Η Θερόν, τι ήταν, μοντέλο δεν ήτανε? Ναι, δίκιο πήρε έχεις. Πλακακά Όσκαρ πήρε. Δίκιο έχεις. Αυτά είχα να πω. Συγχύστηκα και λίγο στο τέλος. Δεν συγχύστηκα. Ξέρεις κάτι, πραγματικά πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα οι γνώμες δίστανται. Αυτό θεωρώ εγώ. Δηλαδή, είναι και κάποια πράγματα τα οποία από τη μεριά του έχει δίκιο, από την άλλη. Τι θα κάνει μετά? Αυτό. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώσαμε. Ακολουθεί εκπομπή. Ακολουθεί εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής μαζί με τον κύριο Γεράσιμο Βραχιολίδη. Καλό βράδυ από εμάς. Την επόμενη φορά χρωστάω το βίντεο για την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Δεν το ξεχνάω. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ.